Ποιος κάνει το μεγαλύτερο ταξίδι, ο αναγνώστης ή ο συγγραφέας? Το μεγαλύτερο ταξίδι, νομίζω ότι το κάνει ο αναγνώστης. Γιατί ο αναγνώστης έρχεται και παίρνει ένα έτοιμο πράγμα από το βιβλίο και το πηγαίνει εκεί που η φαντασία του το πάει. Ο συγγραφέας χάνεται μέσα σε αυτό. Ο συγγραφέας το γεννάει. Δηλαδή είναι η διαφορά της γένας με τη ζωή. Από εκεί και πέρα το βιβλίο έχει τη δική του πορεία, η οποία είναι ατελείωτη. Ένα συγγραφέας θα γράψει ένα βιβλίο, θα του πάρει ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια. Το βιβλίο όμως αυτό θα μείνει για πάντα. Και ένας αναγνώστης μπορεί να ξαναγυρίσει, να ξαναδιαβάσει, να το έχει μια ζωή, να διαβάζει ένα δέκα χρόνια. Άρα νομίζω ότι το ταξίδι του βιβλίου είναι αφού γεννηθεί. Αφού το παραδώσει ο συγγραφέας ή μάλλον αφού το εγκαταλείψει ο συγγραφέας. Έχεις ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά θέματα. Πόσο ζωτικό είναι για τον συγγραφέα η αντίσταση στον πειρασμό μιας μανιέρας? Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα αντίσταση στη μανιέρα. Τη μανιέρα ή την έχεις ή δεν την έχεις. Ή την αφήνεις ή μάλλον αφήνεις να σε κατακλείσει ή όχι. Εάν είσαι αυθεντικός, αν είσαι αληθινός, ποτέ δεν θα έχεις μανιέρα. Έστω και αν έχεις αιμονή, διότι πιστεύω ότι όλοι οι συγγραφείς έχουμε μια αιμονή. Το θέμα είναι να πολιορκείς λοιπόν το ζήτημά σου με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Είναι, που έλεγε και ο Μπέκετ, να κάνω λάθη, αλλά να τα κάνω τα λάθη αλλιώς. Να ξανααποτύχω, αλλά να αποτύχω διαφορετικά. Ο συγγραφέας ο οποίος έχει εγκαταληφθεί σε κάτι που ξέρει, είναι ένας νεκρός καλλιτέχνης. Δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Πρέπει πάντα μπροστά, πάντα αλλιώς, πάντα διαφορετικό μάτι. Και επειδή για μένα συγγραφή είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, πρέπει η όρασή σου να είναι πάντα διαφορετική, πάντα υπό διαφορετική γωνία. Και ας έχεις αιμονή, και ας μιλάς για το ίδιο πράγμα. Φώτιζε το αλλιώς. Να είσαι πρισματικός, καλλιδοσκοπικός, διαφορετικός. Πιστεύεις ότι οι ηττημένοι είναι καλοί μυθιστορηματικοί ήρωες? Η ψευδέστηση της νίκης είναι ενδιαφέρον σημείο αφήγησης? Η ψευδέστηση της νίκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο αφήγησης. Ειδικά, μάλλον κάθε ψευδέστηση αισθήματος ή οποιοδήποτε μεγάλο συμβάντος είναι πολύ ενδιαφέρουσο, γιατί ακολουθεί μετά η αποκάλυψη. Και ειδικά οι τιμένοι, αυτοί που τύπης χάνουν το θέλω τους, γιατί για να ξεκινήσει μια αφήγηση, για να προχωρήσει οποιαδήποτε ιστορία, θέλει ένα ισχυρό θέλω. Θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος να θέλει κάτι, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, συνήθως υπάρχουν διάφορες σχολές τις οποίες, ξέρεις, όλα αυτά τα αίτημα, τα software τέλος πάντων του βιβλίου, ότι ο ήρωας καταφέρνει αυτό που θέλει. Υπάρχουν και ήρωες όμως που δεν το έχουν καταφέρει και έχουν ιτηθεί μεγαλειωδώς. Και αυτοί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες ήρωες. Και νομίζω και και η ιστορία μας διδάσκει κάτι τέτοια πράγματα. Αυτοί δηλαδή. Οι μεγάλοι άντρες που έχουν μείνει στην ιστορία είναι οι τιμένοι άντρες. Το θέατρο μπορεί να προωθήσει τη λογοτεχνία ή να την καταδικάσει? Το θέατρο με τη λογοτεχνία έχουν μια πολύ ειδική σχέση, η οποία εσχάτως αρχίζει και γίνεται έτσι ένας αραβώνας, ένα φλερτ, ένας γάμος. Επειδή υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα δραματολογίου και έχοντας ασχοληθεί πλέον αρκετά και με το θέατρο, βλέπω ότι για τον λόγο αυτό οι σκηνοθέτες και οι θεατρικές ομάδες ουσιαστικά τον τελευταίο καιρό ξανακοιτάνε τη λογοτεχνία, παίρνουν αφορμή από κείμενα, μιλάνε για κείμενα, διασκευάζουν κείμενα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτές οι δύο τέχνες αρχίζουν πια και συνομιλούν με έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τρόπο, διότι ναι, μεν η αφήγηση του συγγραφέα, η αφήγηση ενός πεζού είναι κάτι τελείως διαφορετικό με μια ζωντανή παρουσίαση μιας ιστορίας που είναι το θέατρο, αλλά από την άλλη με αφορμή ακριβώς τα συμβάντα ενός πεζού, μιας ιστορίας, μπορεί να γεννηθεί κάτι αναπάντεχο σε ζωντανό τρόπο, με ζωντανό τρόπο. Γιατί τι έχουμε, τη μία έχουμε μια αφήγηση με λέξεις και από την άλλη έχουμε κάτι ζωντανό, το οποίο όμως πεθαίνει κάθε βράδυ. Έτσι. Και το θέατρο είναι ουσιαστικά ένα ψέμα που φτιάχνεται από μια αλήθεια. Διότι είναι μια ζωντανή ψευδαίσθηση, την οποία όμως αν δεν ενστερνιστείς δεν υπάρχει τίποτα αυτό το βράδυ. Στην Αμερικάνικη φούγκα, η αφήγηση είναι όντως μια υπαρξιακή φούγκα του κεντρικού ήρωα. Στην Οδό Θησαίος, επίσης.
αν και τελείως αλλιώς. Ας μην απαριθμίσω όλα τα βιβλία, αλλά αν ξεκινήσει κάποιος από τον Μπαρ Φλομπέρ, από πού αλλού βέβαια, υπάρχει μια ύπαρξη, ένας άνθρωπος, δηλαδή όπου αναζητά τον εαυτό του. Στα θεατρικά σου έργα επίσης. Οπότε, ας συνοψίσουμε την ερώτηση. Αναζητείς το γεωγραφικό σου στίγμα αυτού της ψυχής στην τέχνη, αλλά και στη ζωή? Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο στα δικά μου έργα δεν νομίζω να υπάρχει ως μια κεντρική αιμονή. Αν πούμε ότι είναι υπαρξιακό χαρακτήρα με έναν ήρωα που αναζητά τον εαυτό του, αυτό είναι μια εύκολη ανάγνωση. Κάθε βιβλίο είναι υπαρξιακό χαρακτήρα με κάποιον που αναζητά τον εαυτό του. Το θέμα είναι τι θέλει ο ήρωάς μου. Και στην περίπτωση κάθε βιβλίου θέλει κάτι διαφορετικό. Δεν θέλει απλά να βρει το ποιος είναι. Γι' αυτό είναι κάτι πολύ φλού. Είναι μια, θα έλεγα, ψυχολογική ερμηνεία του πράγματος. Εγώ με την ψυχολογία σε εισαγωγικά δεν έχω πολύ καλή σχέση. Έχω καλή σχέση με τα συμβάντα, με τα γεγονότα, με τα θέλω. Δεν είναι τυχαίο το ότι είμαι χωρισμένο στα δύο. Δηλαδή, έχοντας σπουδάσει αρχιτεκτονική, έχω ένα κομμάτι πρακτικό και από εκεί πέρα μετά πήγα στην ποιήση, ένα κομμάτι ποιητικό. Δηλαδή, είναι άλγεβρα και φωτιά μαζί. Άρα, τα θέλω και τα ζητούμενά μου όταν γράφω είναι μια μίξη αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει δράση, δεν υπάρχει και τίποτα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω φλου πράγματα για ανθρώπους που έχουν υπαρξιακά προβλήματα, που θα δούμε τώρα μέσα από τις ταλαιπωρίες θα περάσουν, πώς θα εξελιχθούν κτλ. Θα συμβούν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο πάνω στον ήρωα. Και έτσι θα αναδυθεί η αφήγηση, γιατί εν αρχήν είναι ο χαρακτήρας και ο χαρακτήρας είναι που δημιουργεί την επιλογή. Άρα το θέμα είναι να συλλάβεις, με όλη τη σημασία της λέξης, να ενσαρκωθεί μέσα σου ένας άνθρωπος, τον οποίο να αφήσεις να μιλήσει. Σίγουρα έχει πολλά στοιχεία από σένα, κάθε χαρακτήρας, λέει ο Μπόρχες, ότι κάθε βιβλίο είναι αυτοβιογραφικό, ακόμα και να γράψεις και ένα σκύλο μπορεί να είναι αυτοβιογραφικό. Από εκεί και πέρα, ας τον εκφραστεί. Και πλέον έτσι γράφει. Πιστεύεις ότι η βιβλιοκριτική των βιβλιοφίλων bloggers έχει φτάσει στο τέλος της, δηλαδή ότι ο κόσμος αμφιβάλλει πια για την αντικειμενικότητά τους? Πιστεύω ότι τα βιβλιοφίλα blog κάνουν πάρα πολύ καλό. Τα περισσότερα, δηλαδή τα σοβαρά και τα περισσότερα αυτά που έχουν μείνει τελικά είναι σοβαρά, γιατί έτσι γίνεται τελικά μέσα στο χάος του διαδικτύου. Έχουν μείνει λοιπόν κάποια blog τα οποία και εγώ παρακολουθώ και βρίσκω ότι έχουν πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν νομίζω να έχουν χάσει κάτι από το κύρος τους. Απλά νομίζω ότι έχει μετακινηθεί, έχει αλλάξει γενικά κατάλληλα τεχνικό το θέμα. Δηλαδή ότι ο κόσμος πλέον ίσως δεν ασχολείται τόσο πολύ με τα blogs όσο ασχολιόταν παλιά. Γιατί παλιά ήταν κάτι το καινούργιο. Τώρα πλέον με το Facebook και με τους άλλους τρόπους των social media, ουσιαστικά μπορεί το ένα blog να είναι ενσωματωμένο μέσα στο Facebook ή ενσωματωμένο μέσα σε ένα site. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία πια τελικά. Δηλαδή, αν πούμε, αν το θέμα μας είναι η κριτική τα ψηφιακά μέσα, νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Έχει κατά κάποιο τρόπο φύγει, έχει εξαφανιστεί ο μύθος των γκουρού κριτικών, οι οποίοι εξακολουθούν βεβαίως να γράφουν και πολύ καλά κάνουν σε εφημερίδες τους κτλ. Και εγώ είμαι απόλυτα υπέρ της ύπαρξης του έντυπου και του ψηφιακού. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μέσα από το χάος του διαδικτύου, που είναι πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός, έχουν διακριθεί και έχουν πολλούς followers, πολλούς ανθρώπους που τους παρακολουθούν. Και νομίζω μόνο καλό κάνουν. Γιατί έχουν επίσης και την ευχαίρεια να δίνουν μερικοί από αυτούς το λόγο και στους αναγνώστες. Και έτσι δημιουργείται μια πάλι πολύ πειρασματική, ας το πούμε, άποψη για ένα βιβλίο. Εκδίδεις ένα βιβλίο κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κορεσμός στο αναγνωστικό κοινό? Εκδίδω ένα βιβλίο κάθε 1,5 χρόνο περίπου, με εξαίρεση τον τελευταίο χρόνο που έτυχε να γράψω κάτι, έτυχε δηλαδή να βγει το βιβλίο μετά από ένα χρόνο, λόγω ειδικών συνθηκών, επειδή βρέθηκα σε μια πολύ ειδική κατάσταση και είχα πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και περίεργες ώρες, 4 με 8 το πρωί, οπότε βγήκε έτσι γρήγορα αυτό το βιβλίο. Νομίζω ότι μπορεί να γράφει κανείς όποτε θέλει, όπως θέλει, μπορεί το επόμενο βιβλίο να το γράψει σε 10 χρόνια, μπορεί σε 6 μήνες, δεν υπάρχουν στην τέχνη, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε πια με όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή στο εξωτερικό αυτή η ερώτηση δεν υφίσταται. Υπάρχουν συγγραφείς πραγματικά που έχουν γράψει 3 βιβλία μέσα σε ένα χρόνο και κάναν να γράψουν 5 χρόνια βιβλίο. Υπάρχουν συγγραφείς του ενός βιβλίου, όπως είναι Φερρυπίνο Σάλιντζερ, ας πούμε. Συγγραφείς τώρα διάβαζα για κάτι απίστευτα νούμερα, ας πούμε, ξέρω, 20 βιβλία το χρόνο, 10 βιβλία το χρόνο.
πανσπερμία. Εγώ είμαι υπέρ του, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Εμένα μου βγαίνει έτσι, τώρα αργότερα που μου βγει αλλιώς. Είναι θέμα επιθυμίας. Έτσι. First you take a drink, then the drink takes a drink, then the drink takes you. Francis Fitzgerald. Μίλησες ανοιχτά για το θέμα του αλκοολισμού με μια γενναιότητα που πολλοί κόσμος θαύμασε. Οι καταστάσεις που σε όθησαν στο αλκοόλ να υποθέσουν ότι είναι οι ίδιες που σε οθούν στη γραφή. Οι καταστάσεις που με όθησαν στο αλκοόλ είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που με όθησαν στη γραφή. Τα έχω πει ανοιχτά αυτά γνωστών. Είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει εδώ και 17 χρόνια και μάλιστα του χρόνου γίνομαι 18, ενηλικιώνομαι. Διότι υποτίθεται το γιορτάζει κανείς αυτό. Ο Μπουτάρης μάλιστα έλεγε ότι είναι 22 χρονών. Λοιπόν, αυτά ήταν τέλος πάντων προσωπικά προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν και με τη μυθολογία της εποχής. Ο συνδυασμός τους παρήγαγε αυτή την εξάρτηση, η οποία είναι καθαρά χημική από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς, να το πούμε απλά. Και κάποια στιγμή πρέπει να αποδεχτείς ότι εδώ πέρα, παιδάκι μου, έχουμε ένα πρόβλημα και να πάψεις να γίνεις ο γραφικός που είσαι. Διότι κάθε αλκοολικός είναι ένας γραφικός και δυστυχής άνθρωπος. Και δυστυχώς έτσι έχουν πάει στράφη πολλά ταλέντα. Νομίζω ότι ακόμα και ο Μάλκομ Λόρι όταν έγραψε το κάτω από ηφαίστειο δεν έπινε. Πού θέλω να καταλήξω, ότι όταν στην περίοδο εκείνη εγώ δεν έγραφα. Έγραφα απλά κάποια ποίηματα. Βέβαια έτυχε να πάρω κάποιο γραβείο, αλλά μέχρι εκεί μπορούσα. Δηλαδή δεν μπορούσα να κάτσω να στήσω ένα κανονικό μεσητόρημα, το οποίο καλώς κακώς είναι μια καθημερινή εργασία, δεν είναι, είναι μια κατασκευή, πλάκα πλάκα. Έτσι λοιπόν από τη στιγμή που σταμάτησε το αλκοόλ, άρχισε εμένα να μου γεννιούνται όλες αυτές οι επιθυμίες και ουσιαστικά βγήκανε ακατάσχετα, εξού και μπορεί να έγραψα πολλά βιβλία στην αρχή. Και πλέον ακολουθώ το ενστικτό μου και εξού και μπήκε στην πορεία και το θέατρο και τα λοιπά. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και βέβαια το αλκοόλ είναι μια ιστορία που αν ακούει κάποιος, αν θέλει τέλος πάντων υπάρχουν τέτοια προβλήματα, δύο πράγματα θέλει, βασικά αποδοχή και ειδικούς. Νιώθεις ότι με κάθε βιβλίο σου ξεπερνάς τον εαυτό σου που έγραψε το προηγούμενο. Αν ο κριτικός του μέλλοντος σε διαβάσει, θα δει μια εξέλιξη στη γραφή σου. Ο κριτικός του μέλλοντος, αν διαβάσει το βιβλίο μου γραμμικά, δεν μπορώ να ξέρω βέβαια γιατί ο συγγραφέας είναι ο χειρότερος κριτικός του εαυτού του. Νομίζω ότι θα δει την εξέλιξη ενός ανθρώπου, την αλήθεια ενός ανθρώπου. Αυτό μπορώ να το πω με τα δεδομένα που έχω τώρα. Δηλαδή, όταν ξαναβγήκε τον Μπαρ Φλομπέρ, που ξαναβγήκε μετά από 10 τόσα χρόνια, το ξαναδιάβασα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί εγώ το έγραψα. Αλλά υπάρχουν πράγματα που θα τα γράφω αλλιώς. Βεβαίως δεν τα πείραζα τίποτα αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύω ότι κάθε βιβλίο, και δεν μπορώ να καταλάβω και τους συγγραφείς που αποκηρύσουν τα βιβλία τους, γιατί κάθε βιβλίο είναι το δακτυλικό αποτύπωμα της εποχής που γράφτηκε. Οπότε ουσιαστικά είναι η ιστορία σου. Την έχεις μπροστά σου, γραμμένη. Απλά αυτό που προσπαθώ είναι να προσπαθώ. Αυτό που νιώθω κάθε φορά είναι ότι πρέπει να ανανεωθώ, να αναβαπτιστώ, να ρισκάρω, να μην εφησυχάσω ποτέ. Τελειώνει κάτι και μετά αυτό που θα ξαναρχίσει θα είναι εντελώς αλλού, δηλαδή η αφορμή του θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Όποιος καλλιτέχνης, όχι μόνο συγγραφέας, πει εδώ είμαστε, κάηκε. Εδώ καλά καλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συγγραφείς, δηλαδή εγώ άρχισα να λέω ότι είμαι συγγραφέας πάρα πολύ αργά, μετά από 5-6 βιβλία. Τα μαθήματα δημιουργικής γραφής που κάνεις θεωρούνται κορυφαία. Τι πιστεύεις κερδίζει ο μαθητής, δεδομένου ότι πολλοί έχουν την άποψη ότι η γραφή δεν διδάσκεται. Το πρώτο πράγμα που λέω στα μαθήματα δημιουργικής γραφής που κάνω, τα οποία παρεμπιπτόντως έχω αρχίσει από τότε που άρχισε η κρίση, μαζί με το θέατρο, δηλαδή αν μου έκανε ένα καλό η κρίση ήταν ακριβώς αυτό, το ότι από εκεί που ήμουν μπροστά σε ένα κομπιούτερ και μόνος μου και έγραφα μυθοπλασία, όχι ότι το κάνω τώρα, βγήκα προς τα έξω, δηλαδή ασχολήθηκα με το θέατρο, το οποίο είναι μια συνεργατική υπόθεση, είναι πληθυντικού αριθμού το θέατρο και έκανα και μαθήματα, διδασκαλία, κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κάνω. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι κάτι που μου πάει, είναι κάτι το οποίο παίρνω χαρά, αντιμετωπίζω τον κάθε μαθητή, ας το πούμε, συμμετέχοντα, σαν κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι το αποκαθέδρας, να του πω τα δικά μου. Είναι να καταφέρω
να βγάλει εκείνος την εσωτερική του φωνή. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός, θα πρέπει να γράφει εντελώς διαφορετικά και θα πρέπει να το απελευθερώσει ακριβώς αυτό το πράγμα που έχει μέσα του, το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσα από την οποιαδήποτε, μπορούμε να το πούμε έτσι, τυπική μάθηση κανόνων 1, 2, 3, αλλά με άλλους τρόπους, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ περίεργοι, πολύ ενδιαφέροντες, πολύ περιπετειώδεις, μπορεί να έχουν να κάνουν με άλλες τέχνες, με άλλες αφορμές. Και εκεί πρέπει να είσαι ενεγρηγόρηση, να διαβάζεις τον άλλον γρήγορα, τον άλλον τον μαθητή με την καλή έννοια, και να μπορείς να είσαι σπασμένος στα 10 κομμάτια, έχεις 10 μαθητές, σε 10 κομμάτια εκείνη τη στιγμή, να έχεις αυτή τη δυνατότητα και αυτή την πείρα. Και ένας συγγραφέας την έχει, γιατί ακριβώς αυτή είναι η δουλειά του. Και ταυτόχρονα λοιπόν να τους δίνεις αφορμές να εξελίσσονται σε σχέση με το είναι τους και με τον εαυτό τους. Όχι να γίνουν μαθητούδια, δηλαδή να μην είσαι, ας το πούμε, ο δάσκαλος, να βγάζεις, ξέρω εγώ, στα μάτια της, ας πούμε. Είναι να αφήνεις τους ανθρώπους μέσα σε μια συνεργατική δουλειά, να αφήνεις τους ανθρώπους να είναι αυτοί τους. Και μετά να πορεύονται μόνοι τους σε σχέση με αυτό που είναι και με το ότι έχουν μάθει, με αυτή την σχέση τους με τη λογοτεχνία που θα έχουν σε αυτές τις χι ώρες που θα περάσουν σε αυτή τη μαθητεία. Τι ρόλο έχουν παίξει στη ζωή σου οι γυναίκες, από τη μητέρα σου ως τις κατά καιρούς συντρόφους? Γυναίκα άντρας. Το μόνο που μπορώ να πω εκεί σαν διαφορά είναι ότι ισχύει ίσως το στερεότυπο ότι οι άντρες δεν είναι πολύ συναισθηματικοί, δηλαδή δεν μιλάνε πολύ για τα αισθήματά τους. Κάτι που με δυσκολεύει εμένα για τον εξής λόγο, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ συναισθηματικό άτομο και μιλάω συνέχεια για το νιώθω και το θέλω μου και ψυχολογικά και όχι με ψυχολογίες και σε θέματα τέλος πάντων για σχέσεις, για ζωή. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος αντακρύψης. Ίσα-ίσα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περιέργεια για τα πάντα. Οπότε οι καλύτερες μου παρέες είναι με γυναίκες. Διότι εκεί πέρα υπάρχει έμφυτο αυτό το στοιχείο. Έχω βέβαια και κάποιους άντρες σπάνιους φίλους οι οποίοι λειτουργούν έτσι και εκεί είναι πάρα πολύ γοητευτικό και όμορφο να ξέρεις ότι και έχω διατηρήσει μάλιστα και φιλίες από πάρα πολύ παλιά ότι μπορεί ο άλλος να εκφραστεί πολύ ελεύθερα δίπλα σου. Αλλά έχοντας προερχόμενος και από μια οικογένεια με τέλος πάντων που οι γυναίκες ας πούμε στην οικογένεια ήταν πολύ έτσι, δυνατά και εκφραστικά όντα και ταυτόχρονα τα θεωρούσα και ισότιμα, έχω ουσιαστικά μια σχέση ίσως προς ίσον και έτσι θέλω να διατηρηθεί. Υπάρχει κάποιο βραβείο που πραγματικά θα ήθελες να πάρεις? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος προσωπικής καταξίωσης μέσα σου που αν τον επιτύχεις θα σταθείς μπροστά στον καθρέφτη και θα πεις «Αλέξη, πλέον τα κατάφερες». Γιατί τελικά ο αυστηρότερος κριτής είναι αυτός μας. Έτσι και σταθώ μπροστά στον καθρέφτη και πω «Αλέξη, τα κατάφερες», την ίδια στιγμή θα σπάσει ο καθρέφτης και καήκαμε και θα σταματήσω να γράφω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο βραβείο, δεν πιστεύω σε καμία τέτοια καταξίωση μέσω των βραβείων. Ό,τι και αν έχω πάρει, δεν έχω πάει και τίποτα ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πω εντάξει, φιέρες κτλ. Λίγο κτλ. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αυτό που σημαίνει και είναι όλη η ιστορία είναι η διαδικασία και όχι ο στόχος. Η διαδικασία. Η διαδικασία είναι του γράφει στην περίπτωση. Της δημιουργίας, της γένας. Από εκεί και πέρα, και μάλιστα αυτή η εικόνα του κοιτάζω στον καθρέφτη και λες μπράβο εσύ. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καταστροφικό πράγμα. Βέβαια είναι πολύ ενδιαφέρον να το εντάξει κανείς σαν μυθιστόρημα και το έχω εντάξει σε ήρωες οι οποίοι το έχουν κάνει και μετά δεν είχαν καλή εξέλιξη. Το τελευταίο σου βιβλίο ονομάζεται «Χαμελέοντες». Υπήρξαν φορές μέχρι τώρα στη ζωή σου που και εσύ αναγκάστηκες να αλλάξεις χρώμα για να ληφθείς? Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να γίνω σαν τους ήρωές μου. Ειδικά έναν τον κεντρικό, τους χαμελέοντες, οι οποίοι αλλάζουν χρώμα για να ελιχθούν. Δηλαδή, για να το προχωρήσω λίγο, μπορώ στη ζωή μου να σκεφτώ απίστευτα πράγματα, απίστευτες ίντριγκες, απίστευτες διαπλοκές, τρομακτικές εγκλήματα, ξέρω εγώ, φοβερά πράγματα.
αλλά στη ζωή είμαι ανάπηρος ως προς αυτή την υπόθεση. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και οι συναλλαγές με το δημόσιο προκαλούν πρόβλημα, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω πώς να κάνω τα στοιχειώδη, όχι να λυθώ. Αλλά είναι πολύ περίεργο το πώς μπορεί, και εκεί είναι το παράδοξο του συγγραφέα, κάποιος να είναι τόσο εφάνταστος, να δημιουργεί το απιθάνω ίντρικες και μπορεί, να μην μπορεί στην προσωπική του ζωή να κουλαντρήσει ορισμένα πράγματα, και όχι μόνο αυτό, και σε άλλα θέματα να μπορεί να τα λύνει πάρα πολύ ωραία με τους ήρωες στα βιβλία, αλλά στην προσωπική του ζωή να δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά αυτό είναι ο συγγραφέας. Είναι ένα όν το οποίο παράγει άλλα. Έχει κάνει εντύπωση ότι δήλωσες ότι ο σκοπός της ζωής σου δεν είναι η ευτυχία. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η άποψή σου γι' αυτό στο μέλλον? Μα η ευτυχία είναι, και όλες αυτές οι grand λέξεις, ποτέ δεν με εκφράζουν. Δεν τις κατανοώ. Δεν τις κατανοώ με το εξής λόγο, ότι είναι πολύ λίγες και πολύ συγκεκριμένες, και ότι είναι λίγο και συγκεκριμένο, δεν μπορεί να ουσιαστικά να μεταδώσει το πλουσιοπάροχο, αυτό το μεγαλειώδες που μπορεί να αισθάνεται κανείς με την πεμπτουσία αυτού του όρου. Και αν πούμε ότι σκοπός μας της ζωής είναι ευτυχία, σκοπός της ζωής μας είναι μια ροπή προς τα πράγματα. Δεν υπάρχει σκοπός, υπάρχει, όπως είπα και πριν, διαδικασία, ροπή, καθημερινότητα η οποία τρέχει. Και αυτή είναι που δημιουργεί, είναι σαν τους Rolling Stones, αυτή είναι που δημιουργεί την αφήγηση της ζωής μας. Δεν υπάρχουν στόχοι, δεν υπάρχει θα φτάσω στη σελίδα 388, διότι έρχεται, είναι αφύσικο πράγμα αυτό. Έρχεται ξαφνικά η φύση και σου λέει, σου ρίχνει ένα τσουνάμι ας πούμε και σου λέει να, όλα ό,τι ήξερες πάει. Δεν υπάρχουν ούτε σιγουριές, ούτε ασφάλειες, ούτε σκοπή περσέ. Είναι, και εγώ κάνω κάποια προγράμματα ας πούμε ότι φέτος θα κάνω αυτό και εκείνο. Από εκεί και πέρα είμαι πανέτοιμος ανά πάσα στιγμή. Όλα αυτά να αλλάξουν. Και έχουν αλλάξει. Έστω ότι δεν διανύαμε αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, πού πιστεύεις ότι το κράτος θα έπρεπε να επενδύσει σε σχέση με τη λογοτεχνία? Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να ξεκινήσει ο Έλληνας να έχει μια πιο ουσιαστική λογοτεχνική παιδεία? Ναι, τώρα το θέμα κράτος λογοτεχνία θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε στα δύο. Τι γίνεται στην Ελλάδα και τι γίνεται από την Ελλάδα προς το εξωτερικό. Το κράτος το ελληνικό, νομίζω ότι πλέον έχει απαξιώσει το λογοτέχνη σε τραγικό βαθμό. Όχι μόνο για τα γνωστά, το κλείσιμο του ΕΚΕΒΗ και τα λοιπά, το οποίο διάβασα εσχάτως ότι είναι και σίγουρο πλέον, αλλά και με το ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία βοήθεια, κανενός είδους αρρωγή, κίνητρο, τίποτα για το συγγραφέα. Και ο συγγραφέας ουσιαστικά δεν υπάρχει σαν επάγγελμα σχεδόν. Εδώ πέρα παλιά θυμάμαι ο Βασιλικός, ο Βασίλης, αγώνα για να μπει στο τηλεφωνικό κατάλογο τότε, η λέξη συγγραφέας. Είναι απόν το κράτος. Και εκεί που εγώ έχω πρόβλημα είναι το εξής, ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει, τα οποία πρέπει να γίνουν για να βγει ένα βιβλίο και να κυκλοφορήσει πέρα από τον εκδοτικό οίκο, τα οποία δεν είναι δουλειά του συγγραφέα. Δεν μπορεί ο συγγραφέας να κατασχολείται με αυτά. Εδώ δεν υπάρχουν, σε αυτή τη χώρα, αν δεχτούμε ότι το κράτος δεν μπορεί να τα κάνει αυτά, δεν υπάρχουν ατζέντιδες. Και όχι μόνο ατζέντιδες για την Ελλάδα, για τα εσωτερικά μας, που είναι αστείο, γιατί δεν υπάρχουν τους ηθοποιούς, αλλά δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία ατζέντισσα για όλους τους Έλληνες συγγραφείς όπως στο εξωτερικό. Όπου εκεί πια είναι η τραγωδία του κράτους. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα γράψει κάποτε ένα άρθρο, τότε στην εποχή της Χλίδας, όπου πάλι δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Που έλεγε το εξής, ότι για να μεταφραστεί ένα ελληνικό βιβλίο προς τα έξω και να κυκλοφορήσει, εμείς πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ καλή λογοτεχνία, απλά δεν την ξέρουν. Το βασικό έξοδο είναι η πληρωμή του μεταφραστή, η οποία ας πούμε ότι είναι 4 με 5.000. Πλέον θα είναι 4, φαντάζομαι. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι, ήταν η Eurovision και είχε πάει η Βύση να τραγουδήσει. Και το φουστάνι της έκανε 200.000. Δεν θέλουμε 50. Βιβλία για να. Θέλουμε το μισό φουστάνι της Βύσης. Λοιπόν, νομίζω ότι κάτι τέτοιο το κράτος μπορεί να το κάνει. Δεν μιλάμε για τερατώδη έξοδα. Μιλάμε για πλήρη απουσία. Και πας σε φεστιβάλ, έχω πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ του εξωτερικού και υπάρχει μια πίκρα για αυτό που βλέπω. Πραγματικά πίκρα. Να έχουμε τέτοιο, όχι μόνο τέτοια καλή λογοτεχνία σήμερα και τέτοιο υπέροχο παρελθόν και να μην είμαστε πουθενά. Ο ποιητής Αλέξης Σταμάτης δεν υπάρχει πια. Ποιητής. Η αλήθεια είναι ότι έχω να γράψω ποιήση από το 2003, νομίζω.
δηλαδή να εκδώσω. Σίγουρα και για να είμαι ειλικρινής, με έχει απορροφήσει το πεζό, το θέατρο, μέχρι και παιδικό βιβλίο έχω γράψει. Έχω δηλαδή μπει σε όλα τα είδη. Αυτό ίσως είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της περιέργειας να περάσω από πολλά είδη. Νομίζω όμως ότι το πυρήνας, ο ποιητικός πυρήνας, δηλαδή αυτό που με έκανε να πρωτογράψω ποιήση, είναι πανταχού παρόν. Απλά δεν εκφράζεται μέσω, δεν μπαίνει βίαινε μέσα στα βιβλία μου σαν ως ποιητικό πεζό, το οποίο είναι και ένα κακό πράγμα. Δηλαδή ένα πεζό δεν είναι καλό να έχει μέσα ποιητικά στοιχεία, γιατί πια μιλάμε για ένα είδος που είναι αρκετά ξεπερασμένο. Αλλά ο πυρήνας του ποιητή, που για μένα συνοψίζεται από το μεγαλειώδη στην απλότητά του και στη λιτότητά του, στίχο της Emily Dickinson, Another Way to See, είναι αυτό που με καθορίζει σαν γραφιά. Άρα κάπου υπάρχει μέσα μου πάλι. Δεν αποκλείω να ξαναγράψω. Και επίσης, μια που μιλάμε για ποιήση, είναι πολύ στενάχωρο να βλέπει κανείς ότι την απαξίωση αυτού του είδους που έχει δοξάσει στην Ελλάδα. Ευτυχώς όμως βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις νέων παιδιών και μπράβο τους, που γίνονται με δικά τους, με δική της πρωτοβουλία, με καινούριους τρόπους έτσι, ανάγνωσης, με βραδιές, με πράγματα, και ελπίζω τέλος πάντων να συνεχίσει κάτι τέτοιο. Εκ μέρους του Literature.gr, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινη συνέντευξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αλέξη Σταμάτη. Εγώ ευχαριστώ. Song. I fell into her arms.